Πόσο? Πώς αγαπητά τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Ελικαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σόβλας του Κύριου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουσιοποίησο μεν ποτέ Θεοτό και τας δυναστεία σου, ουραλήνη ανάξη, η μίγαρση προείστα σου πρεσβεύουσα, τη σημασέρισα το εκτός σου των κινδύνων, εις δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καπαστό μεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους όσησα ή εκ παντίον δεινών. Το μεγαλειώσει και κατά το πλήθο των εκτρεμών σου, εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τι ανομίε μου και τι αμαρτίε μου. Καθάρισό με ότι την ανομία μου γονιώσκω και αμαρτία μου. Ενώπιόν με εσύ διαπαντό, μόνο είμαι αυτή και το πονηρό, ενώπιό σου επίησα. Όπω άντι και ότι σε του λόγου και νικήσει εντοκρίνε θε. Η δούκαρη είναι ανομία συνελήφθη και αμαρτίε και σε μη μήτρη μου. Η δούκαρη αλήθεια είναι αγάπη σα. Τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά του. Γαραντίσμε ίσω όπου και καθαριστήσω με πλυνίσμε και υπερχιόν ελευκαρτήσω με ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη. Αγαλιάσουν τα αστρία ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτίον και πάσα νομίες με εξάλληψαν καρδία καταράκτη σαν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τη εγκάτσον. Μία απορρίψουν από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο, μία τα λέει σε πέμα. Απόδεσμε την αγαλία σου, σωτηρία σου και πνεύμα του γερμανικού σου, ρηξόμε. Διδάξον όμω σε οδού και σε βίσαι, επίση επιστρέψει. Ερίσε με εξωμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε, θυσία είναι εδώ κάνω, μου καυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και το ταπεινωμένο ο Θεός σου καθιδανώσει. Αγάθωνον, Κύριε, αν διευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ορκαυτώματα. Τότε ανήσε από το θυσιαστήριο σου Μόσχου και ελέησόν με ο Θεός. Όσοι του Θεού πρέσβη περί μόνο κλαίου θεία γνώσεω Χριστέ παράσχομαι και χάριτο, τον όσιον αξίω Κυριακών ημνήσε, τεστού του εντεύξεση σιγάρ των υπερλόγων οταμία σοφών διδαγμάτων. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ύμνων προσκομίζοντα η νυν Κυριακή μακάρι, ευμενό δεδεγμένο. Τη θεία μετασχήν με Χριστόν καθηκέτευε, έγκλη και φωταυγία και τη όντω τυχήν σωτηρία. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, Ρωμή του δεσπότου κρατεάρων, ύμενο του άρχοντα Κυριακή παμάκαρ, του κότου εντροπό, ότι στούτου δε ίχνη η πάτερ, οικολούθησα προ την άνω, κατήδη σα λήξη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, ίσιν ενεδείξω επί γη προ το σωμά του άμυλαν. Όλων καθυπέταξα, σαρκώ το ζωηφόρο, το φρόνημα πνεύματι, όθεν εν ουρανή νυν συγχωρεύει αυτή θεοφόρ. Και νυν και έγκαι στου αιώνα των αιώνων μην. Κλίμα ξαναδείχθη, νοητή, είναι Ιακώβ τε θέατε, ο εκλεκτό του Θεού, διήσαρη το λόγο, κατήλθεν ο άσαρκο, σάρξ ατρέπτο γενέστε υπερλόγων εξού Θεοτόκη. Όσοι του Θεού πρέσβη περί μοναόκνο, διήνυσα την τρίβων τη ζωή. Εκγάρ βρέφο, επόθησα το κτίστην σου όσιε, όν διψών εξεζήτη, ελάφου μιμούμενο των δρόμων, εφηδά των πηγασώσει του Θεού πρέσβη περιμών καρδία τη πείναξη, εγγραφή τη ει, δεδεγμένο στα σπέσια δακτύλων του πνεύματο, ω περέμψυχο βίβλο εμπράκτο ετήρησα Χριστού τα ζωτικά εντολά. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, εκράτησα όσοι, ενιστίε γαστρό τη λιχνόδου ωρέξεω και την υπόγαστρο ενιδονή συνενέκρωσα, αγνία συνέζηση πάτερ, διαβίου παντό, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι,
γηθόμενος έμφρονα, τη τριάδη να σε αυτόν κατησκεύασας, τον νουν καθυράμενος και το σώμα και το πνεύμα, τρισμάκαρη και γέγονας δοχείων τρισιλίου φωτός. Και νυν και αίγες του αιώνα στον αιώνα μην, Παρθένος έδεκες απειρόγαμε και Παρθένος έμεινας, μήτερα νύμφευτε Θεοτό και Μαρία Χριστόν των Θεών οικέδευε σωθήνε ημάς. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, έφρυξε σου ο ήλιος, το εγκρατές και στερών, διετών σε πλείστον οργιζόμενων μη δυνηθείς, όλος κατηδίν μήτε εν ημέρα, τροφής μετέχοντα όσοι ευθόνως μελωδούνται αγρυπνίες απάυστης, τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, νόμις καινής και παλιάς διαθήκης οφέν συνέση μάκαρ των Αγίων Ανδρών, εμελετών άπαν αρετής, είδος απεμάξω σοφής μελίσης, των τρόπων ζηρών και σκεύος χρηματίσας, εκλογής ανεβώας τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, όλγος τρυφής, καύχημα και αγαλίωμα των οσίων πέφυκας Χριστέ ο Θεός, όθεν ποθών σε κυριακός πάντα τα εν το κόσμο, τερπνάνε λόγιστε σκύβαλα, διό και νερήμις ερωτικός αβάτης, κατά τρύφα της εις ωραιότητος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, ίσμεν ποτέ, μεράς γλυκά αντανάματα των προφήτην σκύλης δε πίκραν εδωδήν, μεταβαλών σοι Κυριακέ εις γλυκίαν γεύση την Παρισίαν δεικνύ σαφώς προς Κύριον τον όντος τες αυτού υπηρέτας τη θεϊκή δυναστεία δοξάζοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο φοιτητής και μιμητής του Δεσπότου Χριστού του οικέτους ελληνιαζόμενων σοι των Υιών διαπροσευχής οίκο θεραπεύεις προς τούτου χάριν δεξάμενος τας νόσους φυγαδεύειν και δαιμόνων τα στήφη απελάβειν το τύπο του Θείου Σταυρού. Και νυν και έγκυε στου αιώνα των αιώνα, μην σύντομη στον κάφημα πέλης ανήμφευτε. Συ προστάτη, συ για καταφύγιον χριστιανών, τείχο και λιμήν. Προς γάρ των ιών σου εντεύξει, φέρει πανάμου με και σώζει εκ κινδύνων του εν πίστη και πόθο, Θεοτόκον να γνήσει σε γινόσκοντα. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, προς Χριστού δεδεγμένο των ακαταμάχητων χάριν του πνεύματο, κατά βέβλικα μεν κατά κράτο δεινού κοσμοκράτορα, ψυχικών παθών δε Κυριακέ επικρατήσα απαθία Στεφάνο κατέστρεψε. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, Ρωμαλαίος εδείχθης πόνης της ασκήσεως, εγκαρτερής αστερός μέχρι γύρος, μήνας βαθυτά του ανένδοτος όσοι ενερήμις όσπερ, βασιλικών αήλων θαλάμης, συν πολύ χαρμονή διαιτώμενος. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ολονύκτους ανίων μάκαρα αγρυπνίας και προς τον Θεόν εκδημών, αμετεωρίστος διευχής του αήλου ομιλής νοή και λαμπράς εδέχου Κυριακή φωτός ακτίνας, φεγκοβόλους τον ούνε λαμπόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ελασφόρου πληστήσα και προφητικής, αναρίσεως όσιε. Η σεπτή σου γλώσσα προηγόρευσε τις τυραννούς ποτέ οριγένους λιμής, φρενοβλαβούς και ψυχοφθόρου παντελή και τελείαν καθαίρεση. Και νυν και έγκυε στους αιώνας των αιώνα μην, νοερός εμοιήθη προφήτων ο σύλλογος στα σαμιστήρια, ουρανού γαρ την πύλη, ο δεσπότης έδειξε άχραντε και εξού παρθένε σωματωθείς δικαιοσύνης της εν σκότη, ανέτεινε ήλιος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, Θεός θετός γεγονός, Χριστού Θεός του φύση Θεού, της φύσεως αλγινάς πυρώσης, ανόρθωσαν νοσούντας ιόμενος, δαιμονώντας άφθης, θεραπεύων θεία χάρη. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, εξέφυγες, τους προσεφητώντος πλήθους στην όχληση και πάλιν τους φοβερούς χυμάρους κατέβαλες, εκλείνωνα είδημε των κενών επένων ανθρώπων το δοξάρι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ονείρου δίκην θεωρητού του κόσμου, πάσαν την δόξα νωρών του μόνου, ζώντος Θεού, της δόξης της Κρήτωνας επόθεσας μέτοχος, σοφέ χρηματίσε, εις εν δίκως κατηξίωση, και νυν και έγκυος αιώνας των αιώνων, αμήν, ως έμψυχος κυβωτός εδέξω λόγων των άναρχων, ως Άγιον ιερών των κτίστην εχώρισος, ως θρόνος πυρήμορφος, φέρεις τον δεσπότη, Θεομήτωρ πάσης κτίσεως, όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν. Νόμου και λόγων θεοπνεύστον κατηγλίκανε τον Λάριγκα μελέτη υπερμέλειος ως πιστότατος θεράπων ευλογητός η Κύριε Μελωδόνης του αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν μάκαρ θεσπέσια προσάγεις του συμνούντα σε Θεό και καθαρμένους εξηλίως παθών πρεσβείες υβόντας ευλογητός η Κύριε ο Θεός του αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν όλην του πνεύματος την χάρη νησοκίσα το Χριστέ, σου εραστήν γάρ του αφράστου φωτός ολόψυχος, υπήρχε Κυριακός κραυγάζος ή ο Θεός ευλογητός, ή όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, ή να λεόντων διαδράσει την ομότητα Δανίλε, δοξάστη υπουργής δε αυτής, εκέχρητο προστάσεων, Κυριακός κραυγάζος ή ο Θεός ευλογητός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, πράξη προστή στην θεωρία της υπόστατων εκείδης εξουσίαν, εν Πατρί και Υιό και Πνεύματι κραυγάζον Κυριακέ Θεόληπτε, ο Θεός ευλογητός, και νυν και έγκυος αιώνας των αιώνων, αμήν. Σβέσον την φλόγα των παθών μου και κατέναυνασον ερέσον την ζάλιν Θεομήτωρ και σε γαρέχομεν μπροστά την χριστιανή και πρόμαχον και σε πίστη ανυμνούμε. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν ροές των δακρύων ήρδευσες μακάρια την ιεράν σου κατανοίξει θεία ψυχήν
Και πολλοί καρπονέδες της Μέλπων, ευλογείται πάντα τα έργα των Κύριων και υπερψούνται αυτών εις τους αιώνας. Όσοι του πρεσβυρμών θεσβήτης πάλε, αθμό κατεξήραν εν όβρον ψεκάδας, η ετού δευχήσιν εν ακμή κατήγαγε εστέρωση μάκαρ, ευλογείται Μέλπων τα έργα των Κύριων και υπερψούνται αυτών εις τους αιώνας. Όσοι του πρεσβυρμοσί των κακοδόξων, την απάτην ήλεξε ως του Οριγένους γενναίης, αγώσιμο θητών του Λύρουτα και Μυθολόγου, ευλογείται Μέλπων ευσεβώς των Κύριων πάση εκτίση, και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Της Τριάδος μίαν ευσεβώς σε δίδαξη Πάτερ Οσία. Τρεις είναι ηλίοι σώσπερ, μίαν έγλυτε και λαμπιδώνα. Ευλογείται λέγον ευσεβώς τον Κύριο πάσα εκτής και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Του Αδάμ παθαίνε του παραπεσόντος μεν όφθη στη γάτηρ, του Θεού δε μήτηρ, του αναγεννήσαντος μου την ουσίαν, ον υμνούμεν πάντα τα έργα ως Κύριον και υπερυψούμεν εις πάντα στους αιώνας. Όσοι του πρεσβερημών, άνδρος εδέδεκτε σοφέ, το δεξάμενο πηγήν τη Θεός του τον τερατουργήσαντος του Θείου πάλε Πατρός Χαρίτονος, Μωσαϊκός Κυριακέ, και τείχος ακράδυναν το υπήμνη γέγονας τη εκείνου και φρουρός ασφαλέστητος. Όσοι του Θεού πρεσβερημών, της όντως έρωτη ζωής των σταυρών επόμων αράμενος των βίων Κυριακέ, μελέτη έδου θανάτου όθε και νύν προς την Αγύρα μεταστάς, τριμφήν την ακύρατον της ουρανίης χωρίς, εν φωτή περί Θεών συγχωρεύησε. Όσοι του Θεπρές μερημονίστρα, σας έγλει πειραθείς, τι του πνεύματος και όφθης, θες ύπαρθεν χωροστασίες φεδρός αλάβγωσόν, το νουν μακάρια, το νοερό και τρυφενκή φωτή της θεότητας της σκησίες σου και παθών με πτεσμάτων διάσωσου. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Στευθέντες στο νικητικό διαδήματι, χαρίτων θεσπέσιε, κυριακέτε μάκαρ και παρεστώτες στο ενυψίστης Θεό πίμνην, ιδίαν πατρικός κινδύνων λυτρούμενη, νυν εποπτεύεται ορτάωσαν ημών των μνημόσιμων. Και νυν και έγισον στον αιώνα μην, έντυνε και κατεβοδού και βασίλευε η Θεομήτωρος, Ισραηλίτη λόγω καθυποτάτων, τον πολεμούντα ημάς του Φιλοχρήστο βασιλεί, πρεσβείες δεόμεθα, της κοιησάς της εαπειράδος ως Θεός και φιλάνθρωπος. Έφρυξε πάσα ακοήτων απόρριτων Θεού συγκατάβαση, όπως ο ύψης του δεκούρ κατήλθε μέχρι και σώματος. Παρθενικής απογαστρός, γινόμενος άνθρωπος, θειότην άκραντον, θεοτόκον, η πιστή μεγαλύνομαι. Κύριε ελέησον, Άγιε αποσώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον, ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της άνω εφιέμενος υπερκοσμίου ζωής του κόσμου την τερμνότητα ως διαπίπτουσαν κατέλειπες όσιε όθεν εν τεσερίμις και σπηλά εις οικίσας πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης εν ήτων εκτελούντων της ειν μνήμη μνημόνευε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένε επανάμωμε μητέ Χριστού του Θεού, ροφέα δήλθε σου την Παναγίαν ψυχή, η νίκα σταυρούμενων, έβλεψας εκουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση πτεσμάτων, ημείς δωρήσαστε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Κύριε ελέησον, ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει ο Συγκαρίο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως υπερμάχο κρατεώ και αντιλήπτορη, εισέ τιμώσα ιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, άλλος έχουν παρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβενόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζομεν χέρις Πάτερ Τρισόλβιε. Χέρις Πάτερ Τρισόλβιε. Τη 29η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύση γλυκίαν, ήθαν ίν κατεκρίθης. Σκυλοβόρος να ενάτη μισέν ικάδη Κυριακοστή αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των εν Παλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων, Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ουδελίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελεά, Ιούσα Βορείου Βασιλέας Περσών. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ναι, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσε σε πνεύματο και λόγον ερέψω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφείσω με Πεδρός πανηγυρίζων και ας αγηθόμενος τα αυτής τα θαύματα. Ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας, πνευματικών στερέωσον και εν τη Θεία δόξη σου. Στεφάνον δόξης αξίωσον, την ανεξιγνίας των Θείαν βουλήν, της εκ της Παρθένου σαρκώσεως, σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ, κατά νοόν εκράβγασε, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σίγαρ, απειρόγα με Παρθένε, έσχεσε μήτρα των επί πάντων Θεών και τέτων κασάχρονων Υιών, πάση τη σύμπλωση σε σωτηρία βραβεύοντα. Την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούντες εορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τα σκύρας ρωτήσομεν, τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. Όχι λάτρεψαν την κτήση οι Θεόφρονες, παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλή. Ανδρείως πατήσαντες χαίροντες έψαλον, υπερήμνητε ο τον Πατέρο Κύριος, και Θεός ευλογητός. Ιεννούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, παιδάς ευαγής εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δεν εργούμενος, την οικουμένην άπασαν να γύρι ψάλου, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνα. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμή ατέραντε χέροφιμ και δοξατέρα να συγκρίτω στον σεραφίμ, την αδιαφόρος
θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομε. Τι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ίν μακαρίους ημε πάσε έγενε, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επίσε μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενναίων και γενναίων της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Βίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψους εταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε γένους, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Αντελάβε το Ισραήλ παιδος αυτού μνηστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Άπας γη γεννής κυρτάτο το πνεύμα τη λαμβαδοχούμενος πανηγύριζε τότε. Αϊλωνών φύσης γερέρουσα την ιεραν πανηγύρι της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις παμακαρίστε Θεότο και αγνία υπάρθενε. Αξιον εστίν ως αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων Θεοτόκου σώσον ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα Συ Κύριε ότι σένωσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν δόξη παρισάμενος Θεό το Παντοκράτορη, Κύριε και Συν το Θείο,
χάρη τον Ιθεό Κύριξ, αδιαλύτως με μνήσον, τον εκτελούν τον Άγιε, την φωτοφόρα μνήμη σου, και σε Χριστού υπηρέτη, τίμων τον Πατέρ εκπόθω. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, γεστημανή το χωρίο, κυβεύσατε μου το σώμα, και εσύ αγέθε μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων, η χαρά χριστιανών, η προστάτης, Παρθένε μύτη Κυρίου, αντιλάβου μου χαιρίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε, και δωδεκάτη είχε πόλης, ηλίος θάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, ως γαλουχής τον Θεσπότη. Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδερ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέσθητο. Εν είδε τον Κύριον εκτιθείς δράκοντας και πάσε άβυς. Πύρη χάλαζε χείον κρίσταλος πρέφα καταιγίδες απειούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες υβουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέτρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια αρπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λέει άρχοντας και πάντες κριτέγης. Νεανείς και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάντησαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσύνης αυτού της Ιης Ισραηλαίου εγγύσαντι αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και μη έννοιση από την Εκκλησία οσύνη. Εφρανθείτε Ισραήλ, επιτοπίσαν δι' αυτόν και ίσιο να βαριάσουν επί το βασιλείο αυτόν. Ένεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό.
ότι ευδοχή κήρυξε το λαό αυτό και υψώσει πραήσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσει το Θεό το λάρι και αυτόν και ρεφέδιε σε μισχερσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκη στην εντσέθνε και ελεγμού εν τη λέει. Του δίσε του βασιλεί αυτών εμπέδε και του ανδόξου αυτών χειροπέδε ιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έργο τον δόξο αυτή εστεπάσει ω ίσου αυτού. Εν είτε ο Θεό εν τη αγγίση αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεόμοντη τη δυνάμεω αυτού. Είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χαίρεις, Κυρία και αληθώς, ότι Κορίνθου ακρεφνείς γονός Αγίος, ασία και μοναζόντων, αναχωρώντων κρύπης, και της Εκκλησίας τεκνογνήσιον, ημών των τιμώντων τσε, πρέσβευτής αξιότατος και γενεθύρας, στηρίγμος επουρανίος και υπέρλαμπρών, μοναζόντων υπόδειγμα, γέγονας ασιότατε και δρόμο Θεός έως, δείχνειον πασινωσίς, ουρανοδρόμις και μέλπωσιν, Αγίαν σωμνήμι και Θεόν των Πατέρων, συμπροσκύνων των Σύ. Εν είτε αυτόν εν ηχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάρα, χέρις ο επωνύμος κλήθης, το του Κυρίου πανσεβάστο ονόματι, ακράτος ακολουθήσας τες μυστικές εντολές του Σωτήρος Πάτερ προς την άσκηση. Σταυρών δε αράμενος επί ομών ασκήσεως, αναχωρήσας εν σπηλαίης και όρεση, εις την μόνωσιν ευρεστίαν απόλαυσιν, όθεν και την ουράνιον διόδευσας κλίμακα, θα σας τα ύψη Θεόφρον της θεοπτίας και χάριτος, εξών παρετρεύων το Χριστό αϊπρεσβεύεις υπερτιμώντων σε. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, χέρις Πατήρ ημών Κυριακέ, ότι Χριστού τη βασιλείον ανύμνησος, εν ύμνης και τροπαρείς και θεηγόρησοντες και την θεωρία πράξη ήρμωσας, ο νους των θεσπέσιων και επίγειον σκηνώμα, απερκατάμφων αναδείξας ουρανία και εις αγγελάος Κυρίων εικόντα, πρέσβε δεούν παντσεύαστε Χριστό παντοκρατορή, υπέρ ειρήνης του κόσμου και ορθοδόξου πληρώματος. Πάση Ελλάδη χαριστήνε προστασίαν εκ πονηρών εχθρών. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευηχής, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αραλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των κύριων, χέρις των ασκητών η χαρά, ο το Κυρίο πρεσβευτής ηλαρότατος, πατέρων ανακουρούντων εν τεσσερί μονοπές και των προστρεχόντων εν τη σκέπη σου. Ιε Αγιότατε πρεσβυτέρου θεράποντος της Εκκλησίας, Κορινθίος και χέροντος διουράνιον πολιτείαν σου όσιε, με μίσο και ημονούκον σου και δώσει μην άνεσιν, σβέσον την μήνυν και σώσον εκ των σεισμών συγγενέτηραν, Χριστόν οικετεύων υπερ ταύτης και πρεσβεύων, η
και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε πίστη Κυριακών των Ασίων, Φέδρος πανηγυρίζομεν, Θεόφρονος εκβλαστήσαντα, εν χώρα Κορινθίων, ερήμοντε της Παλαιστίνης, ως Ιος καταλάμπρη. Προσευχέσα Θεία λήπτος, δαιμόνων όλες εν φάλαγγος, συνευθυμίω μεγάλο και χαρίτωνη. Μεθόν πρεσβεύει Κύριο το Δεσπότη, του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Συ τα δείξαντι το φως, δόξα εν υψίς της Θεών, και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλε, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογένες Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Αθεκάς την ημέραν ευλογήσεσαι και αιρέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομα σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος σου ευήμας, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με,
πίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσεγκάτε έφυγον διδαξών με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράς η πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παρατείνον το έλεος σου της γήνος μου είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νίκαι, αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον. Σας κατά λιπόντα της γης και βίων εις άγγελων επολιτεύσω σαφώς ως άσαρκος όσιε σίγαρεν τεσσερίμις προσχωρών θείο πόθο σκύλι πικρά την πάλε πικραν γεύση να πόσο δύο Κύρια και Θεοφόρε αξίως δε δόξασε. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και του Σωτηρίου των ελεήσων. Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν και φόβο Θεού σιόντων αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελεήσων Χριστό διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Τον αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάς λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. Δεσποίνης ημών Υπεραγία Θεοτών Ιησούς ημάς. Εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριον και πατέτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης τας ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελεή και εκτιρμής. Τον επιπλέοντα αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσετε όσα ητού είναι ό,τι σου.
Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαντός αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής εδε ουδέης στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκαρτέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέμψουν να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυν να φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχνα το πλάσμα ημών, εμνήστε δικούσες μεν. Άνθρωπος, οσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, οσοι άνθος του αγρούτος εξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουχ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάς την διαθήκην αυτού, και μεμνημένη στην ουρανό αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκύποι ούτε στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα η δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού η ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δυσπαθία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλογητός η Κύριο. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, Άτερ, σώσεν ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, Άτερ, σώσεν ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, Άτερ, σώσεν ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούσον και δεηθώσον. Της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία Θεοτόκου και Σουσανήμων εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Συ Κύριε ότι σόλ το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσαι ο Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπίθατε επάρχοντας επιούς ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επικύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσατε των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ποινώση. Κύριος λείπε βεδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείρα να αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ους Υιών εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Υιέ Θεό, Παναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεό, Παναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεό, Παναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέρων σωτηρίων, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και
Κυρίου δεηθώμε. Διελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη δημών Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχεί το πνεύμα ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι ποινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη. Ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέδανον ειδήσωσιν ημάς και διώξωση, και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεχεν. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ εν της ουρανής, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του Οσίου αυτού, Χριστό οικολούθησας κατά λιμόντα της γης και βίον εις αγγέλων επολιτεύσας σαφώς πάσας εργοσώσιε σιγαρέν της ερήμης προσχωρών διαπόθα σκύλι πίκρα την βάλε και πίκρα γεύσης να φώσω δύο Κυρία και Θεοφόρε αξίως δε δόξαστε. Θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Χριστό οικολούθησας κατά λιπόντα της γης και βίον εις αγγέλων επολιτεύσω σαφώς ως άσαρχος όσιε σιγαρέν τεσσερ ημείς προσχωρών δύο πόθων σκύλι πίκρα την πάλε πίκρα γεύση να πόσο δύο Κυρία και Θεοφόρε αξίως δε δόξαστε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαν κινεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Μετεμορφώθης εν τόρη Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μαθητές σου την δόξα σου, καθώς η δύναντο λάμψον και η μην της αμαρτωλής, το φως σου το ίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Σώσαν Κύριε των λαών σου και ευλογήσαν την κληρονομία σου,
νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάραν δωρούμενος, και το σαν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ήσι δώρον διάδε την Αγιόλεκτον, εγκομιάζομαι πόθολη καβητού εντρίμης, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες χείο αρίστευ και του άρου σηκίστα, φωσφόρε του πυλουσίου, αμφωπίστος ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρίνα στον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεο. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσω των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζω σοι χαίρεν ύφιαν ύφευτε. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται, μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι τάχυνων εις πρεσβείων και σπεύσον εις ηκεσίων η προστατεύουσα Άη Θεοτόκε των τιμώντων σε Κυρίου δεϊτώμε Κύριε λέησο ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Γέννη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις,
Ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομαι. Αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω, όμως ανθρώπου και κυρωμένην διαθήκην, ουδείς αθετή ή επιδιατάσετε, το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελίε και το σπέρματι αυτού, ου λέγει και τη σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλός αφενός, και το σπέρματι σου ως εστί Χριστός, τούτο δε λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν, ο μετά έτη 430, γεγονός νόμος σου και ακυρή, εις το καταργήσε την επαγγελία. Η γαρεκνόμου η κληρονομία, ουκ έτη εξ επαγγελίας, το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός, τι ουν ο νόμος των παραβάσεων χάρη προσετέθη, άχρη σου έρθει το σπέρμα ο επίγγελτε, διαταγής διαγγέλων εν χειρή μεσίτου. Ο δε μεσίτης ενώσου και στην, ο δε Θεός είσαι στην. Ο νόμος κατά των επαγγελιών του Θεού μη γέννητο, ήγαρε δόθη νόμος ο δυνάμενος ζωπήσε, όντως αν εκ νόμου ειν δικαιοσύνη. Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, είναι η επαγγελία εκ πίστεως. Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύουσι. Το αναγινώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι, δόξαση Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο προσελθόντες το Ιησού Φαρισαίοι υπον αυτού, δια τι μαθηταί Ιωάννου νηστεύωσι πυκνά, και δε ίσες ποιούνται ομοίως και οι Φαρισαίοι, οι δε συαισθίωσι και πείνουσι, ο δε είπεν προς αυτού, μη δίναστε τους Υιός του νυμφώνος, ενώ ο νυμφώνος με ταυτόν εστί, ποιήσε νηστεύει. Ελεύσονται δε ημέρες, όταν απαρνηθεί επ' αυτόν ο νηφίος, τότε νηστεύουσι εν εκείνες τες ημέρες. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ηματίου καινού, επιβάλλει επιμάτιον παλαιών, είδε μήγε και το καινόν σχίζει, και το παλαιό ου συμφωνεί, επίβλημα το από του καινού, και ουδείς βάλει ίνων νέων, εις ασκούς παλαιούς, είδε μη γερίξει ο νέος, ίνος τους ασκούς, και αυτός εκτιθίσεται, και οι ασκοί απολούνται, αλλά είναι ο νέον εις ασκούς καινούς, βλητέων και αμφότεροι συντηρούνται. Και ουδείς ποιόν παλαιόν ευθέως, θέλει νέον λέγει γάρ, ο παλαιός Χριστότερος εστί.
Και πας εν Χριστώ ημών αδελφότητο, επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, Εκατερίνης της προσκυνητρίας, Γεωργίου και Εκατερίνης Σταυρούλας, Ειρήνης Νίκης και Βερονίκης, Δημητρίου, Ιεροδιακόνου και Μονακού, Σταύρου Υποδιακόνου και Μονακού, Δημητρίου Ιερομονάχου και Μαρίας της οικογένειας ημών, μνήστητη Κύριε και του δούλου του Θεού, Εμμανουήλ και Βιολέτας, μετά των τέκνων αυτών, πάντων των διακονούν των διακονουσών, εν το ιερό ναό τούτο, και του δούλου του Θεού Γεωργίου, του δοκίμου Μονακού υγείας και βοηθείας, πέρα αυτόν είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων τη δεόμεθα εκεί υπέρ των μακαρίων και οι δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστη κατοικούμεν το Κύριο Ιησού Χριστού, το κατοικούμενο δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι. Κύριε ελέησον. Κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας. Κύριε ελέησον. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Κύριε ελέησον. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κύριε ελέησον. Σώσον ελέησον. Αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Κύριε ελέησον. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε με τις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Κύριε ελέησον, ευλόγησο. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη σοφία. Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη με το μάτι. Ο
Άφος επινήτες εγώ να δοστάζουν και νικήγεσαι σε και των ιερών εικονοστασίων τούτων. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ον τα ονόματα Κύριε μνημονεύομεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις υπό διακονίας παιδί μου και της διακονίας και της διακονίας ημών και της διακονίας ημών ο ευσκημονίος ημών. Αμήν. Σαγγέ λία γέφυ γένε. Κύριε ελέησον, υπέρ του
και των μεταπίστων σε βλαβείας και φόβου Θεού εσύον τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Έτουρες την ημάς από πάση τη λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαμβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν θελίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου της όμεθαν. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Διά των νυκτερμών του μονογένου Σου Υιού μεθού ευλογητώσι συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράντων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο του Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατενθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσατα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επ' αντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εξ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεων. Τη χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη
του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και δεόμεθα και οικετεύομαι
κατάπαυσον, Κύριε, το πνεύμα Σου, το Άγιο Πνεύμα Σου, για υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Άξιον εστί τες Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έμπιμον υγειά μου προημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθεία. Κύριε λαϊσόν. Κι ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Πάντων και πασών. Και δώσιμην εν ειστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ήμε τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων ημών.
μνημονεύσαντες, έτσι και επιδυνήσει του Κύριου Δαϊτών, του Πέτρο Παρησίασα κατά Κρήτος, τον μάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα, και λέγει... Πάτερη μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονή. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Τας κεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνομε. Συ Κύριε. Ο γιατρός των ζωών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συ το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, εξαγιωτότητα και από θρόνου τόξου βασιλείας και αν θέλεις το Άγιο Σύνο, ο Άνω του Πατρί συγκαθήμενο και ό,τι την ορθόσυνο και καταξίωσυνο προς την κρατεία του μέθου του ακράν σώματο και του τιμιαίματος και ειδήμων παντή των λαών σου. Επικαλέσομαι αλλήλω.
29η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Κυριακός Όσιος Πατήρ ημών, εγεννήθη στην Κόρινθον της Πελοποννήσου το έτος 448, βασιλεύοντος εν Κωνσταντινούπολη του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού. Και ο μεν πατήρ του είδω πρεσβύτερος της εν Κορίνθο Εκκλησίας, Ιωάννης ονόματι δε μήτην του εκαλείται Ευδοξία, ήτο δε επίσκοπος Κορινθίων, ο απομητρός θείος του Πέτρος, ώστις και τον έκαμεν αναγνώστη. Αναγινώσκον λοιπόν συχνάκης ο μακάριος Κυριακός τας Ιεράς Γραφάς, εθαύμαζε πως ο Θεός εξ αρχής οκονόμησε και επίησε τα πάντα δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους, και πως υπερεδόξασε τους ευαρεστήσατες αυτό παλαιούς δικαίους και προφήτας. Μάλιστα δε εξίστατο, συλλογιζόμενος τα όσα γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Ταύτα τούτου διανοουμένου διερθερμάνθη καρδία του υπό θείου ζήλου και απεφάσισε να υπάγει στην Ιερουσαλήμ και εκεί να υφησυχάσει. Νυχθημερών δε τούτο μελετών οίκουσεν Κυριακήν τεινά επί εκκλησίας το Ιερόν Ευαγγέλιον λέγον, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ευθύς λοιπόν εξήλθεν ησύχος έξω και επήγαινε στα Σκεχρεάς, από εκεί δε ευρών πλοίων ανεχώρησεν εις τα Ιεροσόλυμα, ήτο δε τότε 18 ετής, επί του 9ου έτους της βασιλείας Λέοντος του Μεγάλου. Θάσος ο Κυριακός Εσίος εις την Αγίαν Πόλη, έβρε πρώτον τον Μέγαν Ευστόργιον, ως της ήτο πεπλουτισμένος δια των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος, παρά του οποίου μεγάλος ωφελήθη ψυχικός. Δεύτερον δε ακούν τα σταυμαστά αρετάς του μεγάλου Ευθυμίου, έλαβε συγχώρηση παρά του θείου Ευστοργίου και μετέβη προς αυτόν, γενόμενος δεχτός παρά αυτού περιχαρός και ενδυθεί στο μοναχικό σχήμα. Επειδή όμως εις τη λαύρα του ο Μέγας Ευθύμιος δεν εδέχεται ο νέους αγενείους, δια το ασκανδάλισον των αδελφών τον έστειλεν εις τον Όσιον Γεράσιμον τον εν το Ιορδάνη, ο οποίος τον εδέχθηκε τον έβαλεν εις το μαγειρίον, ένθα υπηρέτη τους αδελφούς προθυμότατα. Τας δε νύχτας εξόδευεν εις ταστείας προσευχάς, ετρέφεται δε μόνον διάρτου και ύδατος, και ταύτα ανά δύο ημέρες. Όθεν το σούτον τον ηγάπησεν Όσιος Γεράσιμος, ώστε τον ελάμβανεν εις την έρημον Ρουβά, πλησίον του κατά καιρών της Θεσσαρακοστής, και τον είχε σύντροφον των πόνων και των αρετών του. Εκεί δε ησυχάζον και ο Μέγας Ευθύμιος τους μεταλάμβανε τα Θεία Μυστήρια καθεκάστην Κυριακήν έως εις την εορτήν των Βαΐων. Ότε με το λίγον είδεν εις οπτασίαν ο Θείος Γεράσιμος την ψυχήν του Θείου Ευθυμίου υπό Αγίων Αγγέλων προπεμπομένην εις τους ουρανούς λαμπρός ανερχομένην, συμπαραλαβών των Κυριακών απήλθεν εις την λάβρα, αφού δε έθαψαν το σώμα του Αγίου Ευθυμίου, με τα πρεπούσεις ευλαβίας επέστρεψε πάλι εις το μοναστήριον. Κατά δε το ένατον έτος της εις Ιερουσαλήμ μεταβάσεις του Κυριακού, ετελεύθησε και ο θαυμαστός Γεράσιμος και ανέβη προς τον ποθούμενον Θεόν. Τότε ο Κυριακός το 27ο έτος της ηλικίας του Άγων επέστρεψε εις τη λάβρα του Μεγάλου Ευθυμίου, όπου εγένετο δεκτός υπό του καθηγουμένου αυτής ηλιού και του εδόθηκε ηλίον ένθα ησύχαζε και πολλά επεμελήθη να κάνει την λάβραν κοινόβια. Βλέπων όμως ότι ο Όσιος είχον έκθραν τα δύο μοναστήρια, το του Αγίου Ευθυμίου και το του Θεοκτίστου, δια την αφιερώματα και χρήματα δωρηθέντα παρά του Τερεύωνος, ευαρύνθη τα καθημερινά σκάνδαλα και αναχωρήσας εκείθεν πήγαινε στη μονή του Σουκά, εις την οποίαν διέμεινε πολλά έτη διακονών εις πολλάς διακονίας, ενέσε φάνη η πολλή του υπομονή και η άκρα ταπείνωσης και εδέχθηκε το αξίωμα της ιεροσύνης ότε ήτο 40 ετών. Λέγουσι δε περί αυτού ότι όχι μόνον δεν άφηνε να επιδύσει ο ήλιος επί το παροργισμό του αδελφού του, αλλά και ούτε θυμώθη ποτέ καθόλου, ούτε η μέρα τον είδε ποτέ τρώγοντα. Κατά δε το 77ο έτος της ηλικίας του, αφήσε στο μοναστήριον, ανεχώρησε ο μακάριος Κυριακός εις την έρημον του Νατουφά, ακολουθούμενος υπό ενός υποτακτικού του, επειδή όμως δεν έβρον ουδε μία τροφή να παρηγορήσω την ανάγκη της φύσεως, εδεήθη του Θεού ο Κυριακός να γλυκάνει τα βότανα τεινά, ονομαζόμενα σκληροκρόμιδα, και στραφή προς το μαθητή του είπε: «Μάζεψε τέκνον αυτά τα βότανα και βαλών άλλας βράσε αυτά και ευλογητός ο Θεός ώστις θα μας φορτάσει δι' αυτόν». Και ο Θεός επίκουσε της δεήσεώς του και μετέβαλε τη φυσική πικρία των βοτάνων εκείνων εις γλυκύτητα και ετρέφεται η μακάρι δια των σκληροκρεμίδων επί 4 έτη. Αλλά καθώς λέγει ο Θείος Δαβίδ, ουκ εγκαταλείψει Κύριος τους οσίους αυτού. Διότι άνθρωπος της εκ της χώρας των Θεκών εκεί πλησίων
ακούοντας πράξεις του Κυριακού εφόρτωσε το ζών του άρτου ζεστούς και τους επήγαινε στον Όσιον προς τροφοδοσίαν αμφωτέρων. Ο δε μαθητής του ημέραν την χωρίς να του είπε ο Όσιος, έβρασε πάλιν σκληροκρόμητα και φαγών αυτά κρυφίως δεν υπέφερε την πικρότητά των και ευθύς εσβέστη δύναμής του και η φωνή του και έκυτο ως νεκρός. Ο δε θείος Κυριακός προσευξάμενος υπερ αυτού προς τον Κύριον τον ανέστησε και μεταλαμβάνων αυτών τα θεία μυστήρια υγεία επίησε. Αφού δε εξεντλήθησαν οι άρτοι, τους οποίους είχον πάλιν διέταξεν Όσιος να βράσει τα πρώτα εκείνα πικρά σκληροκρόμητα και πάλιν ετρέφεται δι' εκείνον. Το δε πέμπτον έτος, καθόν ησύχαζε Όσιος εκεί, άνθρωπος της από της άνωθεν χώρας των Θεκών, έχων ιών βασανιζόμενων υποδαιμονίου Χαλεπού, έφερον αυτόν εις τον Άγιον, δεόμενος θερμόν να τον ελεήσει. Ο δε Όσιος προσευξάμενος και χρήσης αυτών ελαίος σταυροειδός τον ηλευθέρωσε της πικράς εκείνης μανίας. Ακουστήσεις δε της φήμης τούτου του θαύματος απανταχού, ήρχοντο πολύ προς τον Όσιον και τον ανησύχουν εις την προσευχήν του. Δια τούτο έφυγεν εις την εσωτέραν έρημον του Ρουβά και τρέφεται εκεί πέντε έτη από ρίζας μελεγρίων και από βλαστούς και κορυφάς βοτάνων ως με βασιλικά φαγητά. Αλλά η χάρη των θαυμάτων του Οσίου και ταύτην την έρημον ως πόλη να απέδειξε, διότι όσοι είχαν δαιμόνια ή άλλες ασθενείες έτρεχον προθύμωση των Όσιων και ουδείς επέστρεφεν ο πίσω λυπούμενος ή άπραχτος. Και πάλι βαρυνόμενος ο Όσιος Κυριακός δια το πλήθος των προσερχομένων κατέφυγον εις τα βαθύτατα και ενδότατα της ερήμου εκεί όπου δεν επάντησε ποτέ ουδείς εις το λεγόμενο Σουσακίμ. Αλλά και εκεί η χάρις του Οσίου και η πολλή πίστης των ευσεβών δεν τον άφηναν ανελόγλυπον. Διότι διατρίβοντας εκεί επί επταετίαν συνέβη θανατικών εις τους πλησίων τόπους. Όθεν φοβηθέντες η μοναχή της Λαύρας του Σουκά έδραμον προς τον Όσιον δεόμενη μετακλαθμών ή να επανακάμψει με θεαυτόν εις τη Λαύραν και έχωσιν αυτόν βοήθεια εις των θανατικών. Ελυπήθη λοιπόν όθεν η αγαθή και φιλάνθρωπος εκείνη ψυχή και επανήλθεν εις τη Λαύραν, διαμήνας εκεί πέντε έτη εν το κελίο του μακαρίου Χαρίτονος, επολέμησαν αντρικότητα εκείνους οι οποίοι εφρώνουν τα δόγματα του Οριγένους και τους ενίκησε. Κατά την εποχήν εκείνην επήγαινε στη Λαύραν του Μεγάλου Ευθυμίου και στη Λαύραν του Αγίου Σάβα και ο Θαυμάσιος Κύριλλος, εκείνος ως της έγραψε τους βίους του Αγίου Σάβα και Ευθυμίου, ή να είδε τον επίσκοπον Ιωάννη τον Ησυχαστή, ο οποίος και τον απέστειλε με γράμματα εις το μακάριον τούτο Κυριακών, δια να παρακαλέσει τον Θεόν όπως νικηθούν οι αιρετικοί. Θάσας λοιπόν ο Κύριλλος εις των Όσιων Κυριακών του έδωσε την επιστολή. Ο δε αναγνώσας εδάκρισε από καρδίας και είπε: «Είπε εις εκείνον ο οποίος σε έστειλε, να μην λυπείτε, διότι τάχιστα θα λάβωση κακών θάνατων και ο Νόνος και ο Λεόντιος και η πρώτη της αιρέσεως, η δε ακολουθήτων θα κατεσχυνθώσει. Και πάλιν η Εκκλησία θα είδει ειρήνη και ανάπαυση. Και είπε του ότι πολλοί επεμελήθησαν απλανήσωση και εμέ των ταπεινών, αλλά δεν ειδηνήθησαν, διότι και όψης θεία μη εφάνει και μη εφανέρωσε την ακαθαρσία της αιρέσεως». Φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και ου μόνον εγώ ενίκησα την πονηρίαν των χάρη του Χριστού, αλλά και όλη η μοναχή της μονής του Σουκά διαμέσου της συμβουλής μου. Μαθών δε ο Κύριλλος ότι από την μονή του Μεγάλου Ευθυμίου του είπε περιχαρός «Ιδού, όπου είσαι και συγκυρινοβιώτης μας αδελφέ», και του διηγεί το περί του βίου του Μακαρίου Ευθυμίου και του Σάβα καταλεπτός καθώς εκείνος ύστερον έγραψε. Ούτω λοιπόν ο θείος Κυριακός εφραίνων αυτών μετά αυτά διηγήματα τον απέλησεν κυρίω. Εις ολίγων δε καιρών έλαβε τέλος η πρόληση του Αγίου και υφανίστησαν οι αιρετικοί. Επειδή δε και πάλιν ήρχοντο πολλοί στον θείον Κυριακών και του έδιδον ενόχληση, δια τούτο ανεχώρησεν εκείθεν και μετέβη στην Σουσακίμ, ον τότε ενενήκοντα 9 ετών. Εις δε το 8ο έτος της εκεί διαμονής του Κυριακού επεθύμησεν ο Κύριλλος να τον είδει. Όθεν ελθόν εις την Λαύραν του Σουκά και ευρών το μαθητήν του Οσίου Ιωάννη τον επήρε και πήγαν εις του Σουσακίμ όπερα πήχε 13 μίλια. Αφού δε πλησίασαν τους απάντησεν εις λέον μέγας και φοβερός και ευθύς ο Κύριλλος ετρόμαξε και φοβήθη. Ο δε Ιωάννης του είπε «Μη φοβού». Και ο λέον ευθύς ως τους είδεν ότι επορεύονται προς τον Όσιον παρεμέρισε και πέρασαν αυλαβείς. Τούτους ιδούσα ιερά εκείνη κεφαλή υπερεχάρη και είπε χαριέτος. «Ιδού και ο συγγενιοποιώτης μου Κύριλλος», ο δε μαθητής Ιωάννης είπε και αυτός χαριέτος. Αλλά ο λέον πάτερ κατά πολλά τον εφόβησε και δηλών φανερός τον απέδειξε. Η δε η λαρά και γαλινία εκείνη ψυχή είπε «Αλλά όμως μη φοβήσε τέκνον, διότι ούτως ο λέον εδών ευρίσκεται φύλαξε επιτίδιος των λαχάνων και δεν αφήνει κανέν θηρίο να βλάψει αυτά».
κατόπιν τους διηγήθητας πολλάς αρετάς του εις την έρημον των πατέρων, διών και παρεκκίνησε και τους εστερέωσεν αυτούς κατά πολλάς εις το ζήλον της αρετής. Έπειτα τους έβαλε και τράπεζαν και ιδού έφτασε και ολέον, και ο μεν όσιος του έδωκε ιδιοχείρος άρδων και τον έστειλε να φυλάτει τα λάχανα, προς δε τους καθεζομένους είπε, «Καλόν φύλακα έχω τέκνα του κήπου, διότι ούτε άκτον αφήνει ούτε κανένα άλλον θηρίο να το βλάψει ούτε ληστήν ούτε βάρβαρο». Έμειναν λοιπόν εκείνοι όλη την ημέραν και απείλασαν την διδασκαλίαν και ωφέλιαν των λόγων του. Την δε άλλην ημέραν ευλογήσας αυτούς απέστειλεν εν ειρήνη. Ο δε λέον τους έκαμε πάλιν τόπον και επέστρεψαν εις τα ίδια χαίροντες. Επειδή δε ποτέ έγινε μεγάλη ξηρασία και δεν υπήρχε παντάπα συνείδων, προσήψατο το Θεό περιού του Όσιος και ευθύς εφάνει νέφος άνωθεν του και έβρεξεν είδωρ πολλήν, ώστε εγέμισαν και στάμνε και τα κυλώματα των πετρών, το οποίον έφτασεν αρκετά των Όσιων. Καλόν δεν είναι να διηγηθούμεν και τούτο. Ενώ ποτέ απήρχοντο δύο του μαθητέ προς επίσκεψή του εν τη οδό είδων ως ανθρώπου είδωνον. Νομίσατες δε ότι είναι ούτως αναχωρητής, διότι πολλοί κατόγουν στην έρημον έδραμον προς αυτόν και πλησιάσαντες είδων σπήλαιον υποκάτω της γης. Ο δε φανής ακρίβει έντον, ούτε οι δε έμενον έξωθεν ζητούνται στην ευλογία του. Εκείνος δε είπε, «Τι με θέλετε, διότι εγώ είμαι υγιεινή, αλλά πού επάγεται?» Οι δε είπον προς τον αναχωρητήν Κυριακόν, «Αλλά είπε μας, πώς ονομάζεσαι και πώς και διατί ήλθες εδώ?» Οι δε είπε, «Τώρα υπάγεται και όταν γυρίσετε θα σας είπω». Εκείνη δε επειδή δεν ήθελε να αναχωρήσει, της είπε, «Εγώ μεν λέγομαι Μαρία, η δε τέχνη μου ήτο να τραγουδώ, όθεν εσκανδάλιζον πολλών ψυχάς. Παρεκάλλουν λοιπόν τον Θεόν να με ελευθερώσει από τις παγίδες του πονηρού. Και ημέρα τεινά κατανυγίσα κατέβηνη στον Σιλοάμ και γεμίσασα τούτο το Αγίον νερόν και βαλούσα εις την σπηρίδα του τάφθην όσπρια. Ήλθον εν τάφθα τα οποία, ως βλέπετε, δεν ολιγόστευσαν έως τώρα, αλλά ούτε άνθρωπον είδων από τότε. Πλην ακούστατες εκείνοι ανεχώρησαν και ελθόντες εις τον μακάριον Κυριακόν του είπον άπατα. Ο δε θαύμασε κατά τα πρέποντα και τους είπε, και αυτός εις την επιστροφή των αϊπάγων την είδων. Εκείνοι δε επιστρέψατες την έβρο νεκράν κειμένην εν το σπηλαίο. Ελθόντες λοιπόν εις την λαύρα του Σουκά και λαβώντας τα προσταφήν επιτίδια εγύρισαν εις το σπήλαιον και τελέσαντες τα σύνηθι, ενεταφίασαν το τίμιον λείψανον ένδον του σπηλαίου, αλλά εσέλθομεν εις τον λόγο μας. Αφού έκαμε λοιπόν 8 έτη εις τον Σουσακίμ, ο Μακάριος Κυριακός και εσβέστη τελείως η αίρεση του Οργένους, ήλθον η μοναχή της λαύρας του Σουκά και τον επήγον εις το σπήλαιον του μεγάλου Χαρίτονος, εις το οποίον μετέβαινε συχνά και ο Μακάριος Κύριλος, ο τους βίους συγγράψας των μεγάλων οσίων Ευθυμίου και Σάβα, ηγούμενος υπό του οσίου Κυριακού, από τον οποίον και λάμβανε μεγάλη ωφέλεια και προκοπήνη στην αρετήν. Έζησε λοιπόν ο Μέγας ούτως Κυριακός 108 έτη και μέχρι τέλους δεν συγκατέβει από την συνήθη του άσκηση, διότι όταν ήλθεν εις την Αγίαν πόλη ήτο 18 ετών. Διέτριψε παρά το Αγίο Γερασίμο το εν Ιορδάνη 9 έτη, 10 εν τη μονή του Μεγάλου Ευθυμίου, 39 εν τη λαύρα του Σουκά υπηρετών τους αδελφούς, 5 εν τη ερήμονα του Φά από τα σκυλοκρόμιδα τρεφόμενος, αλλά και 5 εις του Ρουβά, εις τον Σουσακή με 7 πρώτων, είτε εν το σπηλαίο του Αγίου Χαρίτονος 5, και πάλι εις του Σουσακή με 8 και πάλι να ανέβει στο σπήλαιο του Αγίου Χαρίτονος 2 έτη πρώτης τελειώσεως του. Κι όμως, εις τόσον βαθύ γύρας φτάσας, δεν έλειψε παντάπασιν από την στάση των θείων ύμνων και την υπηρεσία των προσερχομένων εις αυτών. Ήτο δε ο Άγιος ούτως πράος, ευκολοπλησίαστος, συλλαρός τεγλικής, καταδεκτικός, προλέγων τα μέλλοντα εκθείας αποκαλύψεως, μεγαλός όμως έχων και κάποιαν ωραιότητα και φυσικήν χάρη, υψηλός, όρθιος κατά το λαιμόν και το σώμα, διδασκαλικός των τρόπων και την πίστην ορθοδοξότατος, και διαιτήριον του τα μέλη του σώματος υγεία, χωρίς καμίαν βλάβην από των γυρατιών προξενουμένου. Ασθενήσας δε ο λίγο νου το παρέδω και την ψυχή του εις τον ποθούμενον Κύριον. Και τώρα είναι εις την ανάπαυση των δικαίων, εις τη λαμπρότητα των αγγέλων βλέπων, όσα πάντοτε εποπόθη. Και όλη την έλαμψη της Αγίας Τριάδος εισδεχόμενος εν αυτό Χριστό το Κυρίο ημών, μεθού το Ανάρχο Πατρί και το Παναγείο και Ζωοποιό Πνεύματι, δόξα και κράτος τιμή και προσκύνησης, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας, ξύφη τελειωθήσεις. Γουδελία η Αγία Μάρτης, ήτο κατά τους χρόνους Αβωρίου Βασιλέως Περσών ενέφη 300-300 και επειδή πολλούς
απεί στου Πέρσε επέστρεψε ει την πίστη του Χριστού, δια τούτο συνελήφθη από τον βασιλέα και με πολλά στη μορία σε βασανίστη Μακαρία. Μη πιστήσα δεν αθυσιάσει στο πυρ, ερήφθη στην φυλακή. Και εκεί διέμεινε έτη πολλά, λιμοκτονουμένη και μη έχουσα την αφάγη. Με τα ταύτα εξήλθεν από την φυλακή και επειδή δεν επίστη να αρνηθεί το Χριστόν, πρώτον μεν εξεδάρει το δέρμα της κεφαλής της, έπειτα δε καρφωθήσα δυνατά επιξήνου με καρφιά, ούτω παρέδωκε το Κυρίο το πνεύμα της και έλαβε παρά αυτού τον Στέφανον της αθλήσεως. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των το Γοβδελεά, αθλησάντων Δαδά, Κασδόου και Κασδόας, της θυγατρός του αυτού Σαββορίου βασιλέως Περσών. Γοβδελεάς ο ένδοξος μεγαλομάρτης ή το Υιός του βασιλέως των Περσών Σαββορίου του βασιλεύσαντος της Περσίαν κατά το έτος 300-300. Όθεν ο Αδραμέλεχ λαβών την εξουσίαν αυτήν ήρχισε να εξετάζει τον Δάδαν, συγκαθημένο επί του κρατηρίου και Γοβδελεά του Υιού του βασιλέως. Αφού λοιπόν έκριναν τον Άγιον και φαβερισμούς και κολακίες μεταχειριστέντες, έβρον αυτόν ολοψύχος πιστεύοντα εις τον Χριστό και υπέρ της αγάπης του προτιμώντα να αποθάνει, τότε ήναυσαν μεγάλην και δυνατήν κάμινον και προστάσους ή να ρηφθεί εντός αυτής ο Άγιος. Όταν λοιπόν έμελε ο Μάρτης να ρηφθεί εντός της καμίνου εκείνης, ή της εσήκωνε τη φλόγα εις μέγα ύψος και εφοβέριζε και μακρόθεν τους βλέποντας, τότε πλησιάσα ο του Χριστού αθλητής, επίησεν επάνω εις αυτήν το σημείον του Τιμίου Σταυρού. Και ότου θαύματος ευθύς εσβέστη κάμινος και αντί φλογός ανέβλησεν είδον. Τούτο το θαύμα βλέποντες οι εκεί παρεστώτες εξέστησαν. Ο δε Υιός του βασιλέως Γοβδελεάς είπε, προσφυλέστατε Δάδα, ποιος εδίδαξε τας μαγείας ταύτας, απεκρίθη δε ο Άγιος. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως του αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, έβραμε πίστην αλήθην, αθιέρεθεν τριάδα προσκυνώντες, αυτή γαρή μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Άγγελαβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξώσαν σημάτων υπουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθωτόμεσον ημών την οδός του ρίξον το φόβο σου πάντως πρόσθεσμαν, ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίας υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντως των Αγίων. Αμήν, 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 αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Αγίε, ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογώντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισημεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασο τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας, επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός το φώτο, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ποτούνι και έως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από ποτούνι και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου Ή ευλογημένον από ποτούνι και έως του αιώνος. Χριστό οικολόθησας κατά λιπόντα της γης και βίων εις άγγελων επολιτεύσως σαφώς ως άσαρκος όσιεν σιγάρεν τεσσερίμις προσχωρών θειοπόθων σκύλι πικρά την πάλεν πικραν γεύσιν από όσο δύο Κυρία και Θεοφόρε αξίως δε δόξασε. Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μετά των οικείων αυτών, υπεραναρώσεως και ιάσεως του δούλου του Θεού Χρήστου, Νικολάου, Σοφίας, Αντώνιος, Στέφανος, Ηλία, Δήμητρας, Ταξιάρχης, Παναγιώτης, Ιωάννα, Ιωάννης, Θεόδωρος, Μάριος, Αναστάσεως, Ολυμπία, Πέτρο, Ανέτα, Νικόλαος, Αγγελική, Λαμπρινή, Τέκνων και των Εγγονών, Διονύσιος, Παναγιώτα, Κωνσταντίνου, Ελένης, Κωνσταντίνο, Μαρία, Μιχαήλα, Διονύσιος, Υγείας και Βοήθειας, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσα πόλη και χώρα από όλη την πόλη που σημού καταπατήσουν πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνίδιου θανάτου και υπέρ του ειρήνου και διάλεκτου γενέστερων οθών και φυλάτρων πορτεών τόπος ρέψου και διασκεδάσεων πάσα νορτή και νόσο την κατημόν κινουμέν και ρίσαστε ημάς της επικειμένης δικιάς του και λέγησε ημάς γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριο τον Θεό φωνήστης δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάντοτε ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γεννούμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Αμήν. Ελέη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το Πνεύματι σου ας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κύριε. Πρεσβείες του Παναχράντου και Πανεπομαγές αυτού Μητρούς, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταύρου, τη χάρη του Παναγίου και Εζωδόκου Τάφου, προστασίες του Τιμίου Θείων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων και εσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Φιλουσιώτου του Γέροντος και Χιοκολίτου του Στρατιλάτου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρου Νεοκυμπιάνης, του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού, που και την Ιερά Θεία Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.
Επρόδεκτον πίσουν την αίσθηση ημών. Αμήν. Κόρσε μην την αυτοπαραπτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπασον ημών σε τη σιέπη των τερίγων σου. Αποδίωξον αφήμων πάντα εχθρών και πολέμεν. Ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον. Και τον κόσμο σου και σώσον τα στιχάσιμων. Σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεοτό και Παρθένε. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσω στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και τους εξαυτόπεντε και σχηλίους άνδρες χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη εν τη σύκης των εορταζόντων και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων, πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό Πνεύμα την Ιγκέη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γλώσσι επτόν και εύσαν και επίνασαν ιδέμ εξητούντες των Κύριων ουκ ελάττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν ιδέμ εξητούντες των Κύριων ουκ ελάττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν ιδέμ εξητούντες των Κύριων ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Χριστό οικολούθησας κατά λιπόντα της γης και βίων εις άγγελων επολιτεύσως σαφώς ως άσαρκος όσιε σιγάρεν τεσσερίμις προσχωρών θειοπόθαμ σκύλι πίκρα και την πάλεμ πίκραν γεύσιν απόσω δύο Κυρία και Θεοφόρε αξίως δοξάσασε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεφημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιαη και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμό Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, και εσύ εσύ του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων τη χάριτη και τη ευλογία του τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, τιμούμεν και ορτάζουμε και πάντων Αγίων, ημάς δε λέησε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα η Θεία Λειτουργία, παρόλο που ήταν σύντομη, είχε τεράστια χάρη, δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω μόνο ένα πράγμα, ότι όπως βλέπετε το εικονοστάσιο του Χριστού, δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα, και σε όλη τη Θεία Λειτουργία έπρεπε να ήταν εκεί, να βλέπατε όλο αυτό το μεγαλείο της Θείας Λατρείας,
Ήταν μια μοναδική Θεία Λειτουργία, έπρεπε να ήταν εκεί η κάμερα σε όλη τη Θεία Λειτουργία, να βλέπατε το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας. Ήταν απίστευτες. Πραγματικά και χαίρομαι ιδιαίτερος που βλέπεις ουρανό, βλέπεις παντού, τι να σας πω, βλέπεις τη Θεία Χάρη. Ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για οτιδήποτε κάνετε, για αυτά που κάνετε, που κάνετε, που θα κάνετε, για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας. Απλά οι εργασίες συνεχίζονται και εγώ πρέπει να είμαι στις επάλξεις, δεν μπορώ να κάθομαι και να μιλάω, να συζητάω, αλλά πρέπει να πιάσουμε λίγο το μαλά, το μυστρί, τη λάσπη, για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε τα έργα αυτά τα οποία μένουν και θα μένουν εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδωρικάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λειτουργικάβητου, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνα» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Κύριε